Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά έργα που τρέχουν. Μπορούμε να πούμε και τα βλέπει ο Κορίθιος πολίτης ότι πράγματι ο Καλλικρατικός Δήμος Κορυθίων αυτή τη στιγμή είναι ένα απέραντο εργοτάξιο με έργα δεκάδων εκατομμυρίων. Έργα τα οποία δεν καθόμαστε να διαφημίζουμε κάθε φορά αν είναι ένα έργο 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ. Είναι έργα δεκάδων χιλιάδων ευρώ τα οποία γίνονται και έχουν προγραμματιστεί βέβαια εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι προεκλογικά που ακούμε κάποιες κουβέντες ότι είναι έργα προεκλογικά, γιατί ένα έργο, έστω και αυτά που εκτελούνται σήμερα, έχει αρχίσει η προετοιμασία τους προκειμένου να οριμάσουν. Γιατί το στάδιο οριμότητας είναι ενός έργου, ειδικά όταν είναι μεγάλο ποσό, είναι πάρα πολύ μεγάλο, μπορεί να κρατάει και 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή στην πόλη της Κορίνθου συνεχίζονται οι εργασίες και αυτό είναι προς μεγάλη χαρά και δική μας αλλά και των πολιτών. Στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη, περιβολάκια, ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί από τη Δευτέρα εκεί, συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες του. Έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας. Έχει καταλάβει ότι πλέον πρέπει να γίνουν σεβαστές οι υπογραφές που αφορούν τη σύμβαση βάσει της μελέτης, ότι πρέπει να τοποθετηθούν τα υλικά αυτά όπως ακριβώς περιγράφονται στη μελέτη και στη σύμβαση. Πρέπει τα μάρμαρα να είναι αυτής της προέλευσης και αυτής της ποιότητας που προβλέπονται από τη σύμβαση και όχι αιγυπτιακά. Και όλα αυτά μετά και από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε τεθεί και το θέμα, κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα σημείο υποχώρησης και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να βρεθεί κάποιος σημείο επαφής και υποχώρησης από πλευράς Δήμου όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, όσον αφορά και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Προχωράμε, σας είπα και την προηγούμενη φορά, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά. Η μόνη επιβάρηση είναι μια μικρή καθυστέρηση. Όλα τα άλλα όμως δεν έχει ο Κορίνθιος πολίτης να φοβηθεί τίποτα, ούτε από επιβαρύνσεις, ούτε και από τίποτα άλλο. Αυτά όσον αφορά για την πλατεία. Όσον αφορά βέβαια την ίδρυυση, εκεί αυτή τη στιγμή βέβαια είναι στοιχεία τα οποία καλύτερα μπορεί να τα δώσει η ΔΕΙΑΚ, αλλά αυτή τη στιγμή πράγματι ιδρεύεται όλος ο Καλλικρατικός Δήμος πλέον με νερό στυμφαλίας. Το αναφέρω τούτο γιατί τελευταία υδροδοτήθηκε πριν από λίγους μήνες μια περιοχή του πρώην Δήμος Άσου Λεχαίου, η Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου, μια περιοχή από την οποία κατάγομαι και την έχω υπηρετήσει και αυτοδιοικητικά και εκεί πράγματι είχαμε 40 χρόνια περίπου χωρίς πόσιμο νερό. Αυτή τη στιγμή απρόσκοπτα λοιπόν το νερό υπάρχει στις βρύσες μας. Δεν πρόκειται να λείψει, εκτός εάν υπάρξει παρεμπιπτόντως κάποια βλάβη για λίγες ώρες και όπως γίνεται και συνήθως ειδοποιούνται μέσα από το ίντερνετ ή από διάφορους άλλους τρόπους ενημέρωσης και ο πολίτης ότι θα υπάρξει μια διακοπή όταν είναι προγραμματισμένη η βλάβη. Εκτός άμα είναι κάποια βλάβη η οποία ας πούμε τυχαία και συμπτωματικά μπορεί να γίνει, αλλά εκεί άμεσα πανεβαίνει η ΔΕΙΑΚ και το επιλύει. Το νερό αυτό ήταν πράγματι ένα μεγάλο αγαθό για την περιοχή μας και είναι ορατό, εγώ το βλέπω από συζητήσεις που έχουμε και με ανθρώπους, γιατί είναι συγχρόνως πέρα από αγροτική η περιοχή, είναι και τουριστική η περιοχή του Δήμου Άσου Λεχαίου. Το βλέπω από συζητήσεις που κάνουμε, από τηλεφωνήματα που έχω, ότι πράγματι το ότι υπάρχει πόσιμο νερό το καθιστά πλέον τον τόπο και περισσότερο ώστε να έχει σαν τουριστικό προορισμό. Πιστεύω ότι με την έλευση του νερού, το ότι βελτιώθηκε κατά πολύ η παλαιά Εθνική Οδός, έχουμε από πέρσι το καλοκαίρι που από τον Άσο Περιά Λιλέχιον, η Οδός Πατρών, Αποστόλου Παύλου Δαμασκηνού Γεωργίου Παπαδρέου, ήταν ένα τεράστιο έργο αυτό για τον Καλλικρατικό Δήμο Κορυνθίου και για την περιοχή της Κορίνθου και Δήμου Άσου Λεχαίου, πράγματι ότι αποκατασταθήκαν οι βλάβες αυτές στην Παλαιά Εθνική Οδό. Αυτός ο λόγος και όσον αφορά που προχωράει και θα προχωρήσει, όπως σας ανέφερα, και το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή θα έχουμε την ίδρυυση λιμένη. Προχωράει το εργοστάσιο όσον αφορά, οπότε και η διαχείριση των απορριμμάτων και η καθαριότητα θα είναι ακόμα καλύτερη.
Συγχρόνως στο Δήμο και στη ΔΕΙΑΚ υπάρχει, η οποία είναι αρμόδια και για την αποχέτευση, υπάρχει και η μελέτη του αποχετευτικού που αφορά την πρώην δημοτική ενότητα του Λεχείου αλλά και άλλες δημοτικές ενότητες, αλλά επικεντρώνομαι εκεί αφού η συζήτησή μας είναι για αυτή την περιοχή. Μέσα στα επόμενα χρόνια εγώ βλέπω ότι η περιοχή αυτή θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, γιατί θα έχουν λυθεί τα προβλήματα της ίδρευσης, της καθαριότητας και της αποχέτευσης, βασικά για τη ζωή και τη μορφή ενός Δήμου και μιας περιοχής, πράγματι οι οποίες είναι αξιόλογες και είναι κοντά στην Κόρυνθο, δίπλα στην Κόρυνθο και πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα.